Και ειλικρινά έτσι. Okay. Τι είναι αυτό ρε! Πού το βρήκε ο άνθρωπος! Γεια σας παιδιά, σήμερα ένα επόμενο επεισόδιο Minecraft Hero. Συγγνώμη για το προηγούμενο Σάββατο, το οποίο δεν ανέβασα τίποτα, το ξέχασα και εγώ, είχα δουλειά. Έλειπα κάτω στο κέντρο και ναι, όπως καταλαβαίνετε δεν ανέβασα, αλλά θα ανεβάσω σήμερα Minecraft. Ναι, play for free αυτή τη στιγμή, να πω την αλήθεια, το έχω ψιλοπαρατήσει. Οπότε όταν μου ξαναπιάσει όλους θα ανεβάσω, οπότε άμα μπορείτε κοιτάξτε λίγο το Minecraft. Βλέπετε, θα πείτε τώρα τι είναι αυτό εδώ. Sorry. Θα πείτε τώρα τι είναι αυτό εδώ που βλέπω. Και όμως είναι Pixelmon, όπως το ξέρετε πολύ πιστεύω, που παίζετε Minecraft, το οποίο είναι Minecraft με Pokemon, απλά σε Pixelmon. Λοιπόν, ξέρω πάλι καινούριο σερβερ, αλλά okay, δεν παρατάω να σας δείχνω 3-4 σερβερς κάθε φορά. Αυτός εδώ για να κατεβεί, για να γίνει βασικά αυτό όλο το πράγμα, θέλει μεγάλη δουλειά, οπότε και να σας στείλω το address δεν μπορείτε να μπείτε, θέλει ένα ειδικό mod, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κατεβάσετε, γι' αυτό και εγώ δεν θυμάμαι ακριβώς πως γίνεται, έχω καιρό τώρα που το έχω κατεβάσει και συγγνώμη γι' αυτό, αλλά δεν μπορώ να σας το πω. Ναι, έχω, όπως βλέπετε τρέχω γρήγορα γιατί έχω old running shoes, πολύ εύκολα και αυτά να τα φτιάξουμε. Άμα θέλετε ρωτήστε πως τα φτιάχνουμε. Λοιπόν, θα μπείτε τώρα. Να βλέπετε εδώ, έχω διάφορα Pokemon, όπως αυτά εδώ όλα. Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτάκι. Νομίζω το βλέπετε αυτό που γράφω, αλλά okay. Λοιπόν, ας πούμε τώρα βλέπουμε 26 level Daxtry, ωραία. Ας πάω λίγο home. Θα τα γιατρέψουμε. Και έχει και πολλά καινούργια item, όπως ας πούμε Bauxite Ore, το οποίο μας φτιάχνει Platinum. Ναι, Platinum. Και αυτό το... όχι, ψέματα, Aluminium. Και το Aluminium το φτιάχνουμε Pokeballs. Οπότε, να τώρα γιατρέφηκαν ας πούμε τα Pokemon. Πάμε back εκεί που ήμασταν. Daxtry λοιπόν. Και πατάμε R ώστε να ρίξουμε ακριβώς πάνω σε μάχη το Golduck ας πούμε, στον οποίο έχω κάνει χαζομάρα. Θα ξαναπατήσω run, γιατί Okay. Γιατί ναι, αχα, δεν με αφήνω. Και okay, αναγκαστικά τώρα θα αλλάξω τον Nidorino. Και τώρα λοιπόν, περιμένω ένα λεπτάκι. Ναι, κοιτάξτε, μένα ο Pixelmon μου αρέσει πάρα πολύ και δεν πρόκειται να το σταματήσω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα θα ξαναλλάξω Golduck. Επίσης με το Flygon μπορώ να πετάξω, τώρα θα σας το δείξω λίγο. Περιμένετε ένα λεπτάκι να κάνω τη μάχη. Αυτό τώρα το κάνω για να πάρουν και, τα δύο Pokemon από κάποια XP. Okay. Aquatail. Λογικά θα κόψω πολύ τώρα, αλλά για να δούμε. Ναι, TP accept. Αυτός είναι ο Ρέστης και αυτός παίζει Minecraft, τον οποίο πρέπει να το ψάξω λίγο. Να το, αυτός εδώ είναι. Okay. Looks really nice. Σε... ναι, το Vibrava είναι ακριβώς η δεύτερη εξέλιξη. Και τώρα θα σας δείξω εγώ το Flygon μου, στον οποίο εγώ πετάω. Και αυτό είναι ειλικρινά το γαμάτο σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί όμως δεν ανεβαίνει. Πατάμε αναγκαστικά F5 και όπως βλέπετε είναι σαν άλογο, απλά πετάω κιόλας. Και αυτό είναι ακριβώς το πολύ ωραίο. Αυτός ο Flygon με έκανε τώρα
Εγώ Πακιστάν, οκ, you. Και αυτό είναι, δηλαδή, πολύ ωραίο, διότι δεν χρειάζεται να είσαι admin κάτι για να πετάς. Πετάω απλά με ένα Pokemon. Βέβαια ψιλοκολλάει, αλλά οκ, δεν με χαλάει. Οκ. Και εδώ βλέπω έναν Magmar. Στο μαζέψουμε το Flygon. Πόσο είναι, 30. Αχ. Εντάξει, δεν με χαλάει και τόσο. Οκ, ας ρίξω. Οκ, τον προκαλέσαμε σε μάχη και τώρα θα ρίξω Golduck. Πολύ ωραία, go Golduck. Λοιπόν, λοιπόν, θα με ακούσετε πολύ καλά. Ψέματα, επειδή άκουσα, επειδή ξέχασα να βάλω το ξυπνητήρι. Δεν, ποιο ξυπνητήρι, τι λέω, Θεέ μου, το χρονόμετρο. Δεν ξέρω τώρα πόσα λεπτά γυρνάω. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα το τελειώσω μάλλον πιο γρήγορα από τα 10 λεπτά. Αλλά οκ, ας συνεχίσουμε λίγο ακόμα, νομίζω έχουμε χρόνο. Και ναι, οπότε όπως σας ξαναείπα, ένα subscribe, ένα like, ένα comment, κάτι. Πείτε, ρωτήστε λίγο και τα... Τι δουλειά έχουν αυτά εδώ μέσα. Οκ. Παραξίνα. Και μπορώ να σας δείξω και το home μας. Λοιπόν, θα δείτε έχει πολλές διαφορές, όπως αυτά εδώ, τα οποία με αυτά μπορούμε να φτιάξουμε Pokemon. Εδώ είναι το box μου, στο οποίο έχω και άλλα Pokemon πολύ καλά, τα οποία όμως δεν τα χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή. Ναι. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ ειλικρινά στον Ορέστη, ο οποίος με πρότεινε να το κατεβάσω, γιατί εγώ στην αρχή δίσταζα λίγο να το κατεβάσω, γιατί φοβόμουν κιόλας. Και με λέει, θα δεις, είναι πάρα πολύ ωραίο. Βλέπω το πετάω όσο ψηλά θέλω.